πρέπει ακόμα δήλωση για να υποβάλουν μετά και τα φυσικά πρόσωπα δήλωση στο όνομά τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Φίλη, τον κύριο Δένδια και τον κύριο Λικούδη. Συζητάμε σοβαρά για το τι συμβαίνει μέσα, τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες. Σας αποδίδεται λοιπόν μια δήλωση. Θα έρθω, αλλά θα ήθελα να πω κάτι το οποίο. Ότι αν δεν ψηφίσουν βουλευτές, θα πάμε για εκλογές. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, είναι σαφές από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση και από το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνική ομάδα ότι συμφωνία που δεν είναι συμβατή με τον πυρήνα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει αποδεκτή. Θα τη φέρετε για ψηφοφορία? Θα ακούσετε λίγο. Θα φέρουμε για ψηφοφορία συμφωνία με την οποία συμφωνούμε. Όχι ότι διαφωνούμε. Μάλιστα. Είναι σαφές. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό είναι σαφές. Αν δεύτερο. Παρόλα αυτά υπάρξουν βουλευτές δικοί σας που δεν θα ψηφίσουν. Επαναλαμβάνω. Η συμφωνία που θα έρθει στη Βουλή θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της συμβατός με τον πυρήνα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σταδιακός απεγκλωβισμός της χώρας από τη λιτότητα και προοπτική ανάπτυξης. Αν αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή, αν δεν υπάρχει κατακόρυφη μείωση των πλεονασμάτων των πρωτογενών, αν δεν υπάρχει πλήρης προστασία των σημερινών μισθών και συντάξεων, εάν δεν υπάρχει ρύθμιση με πολιτικό τρόπο, αν δεν μπορούμε σήμερα, αλλά σε άμεσο ορίζοντα του χρέους και αναπτυξιακό πρόγραμμα και βοήθεια, δεν υπάρχει συμφωνία που να πάρει λοιπόν. Τη Βουλή. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία. Δεύτερο θέμα, ένα από το. Πριν πάτε στο δεύτερο, σας παρακαλώ. Όχι. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία, δεν γίνεται αποδεκτή από την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά. Λέω λοιπόν, εάν δεν γίνεται αποδεκτή, είναι προφανές ότι ανοίγει ένα σχήμα παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα. Σαφές, δεν είναι. Εκλογές. Μάλλον. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει? Εάν δεν γίνει λοιπόν αποδεκτή, τι θα κάνουμε? Η μοναδική λύση είναι οι εκλογές. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Παλεύουμε όμως. Παλεύουμε όμως, αυτό έχει σημασία, παλεύουμε όμως σήμερα να υπάρχει συμφωνία αποδεκτή μέσα στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής του Ιανουαρίου. Τι έχει σημασία? Έχει σημασία να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι 149, θα το πω και τον ΑΝΕΛ, άρα μπορούμε να μιλήσουμε εξ ονοματός τους, να ψηφίσουμε μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερα, ούτε θα υπάρξει πρωθυπουργό και κυβέρνηση που θα φέρει στη Βουλή μια τέτοια συμφωνία. Είναι ψευδοπρόβλημα αυτό που συζητάμε. Αν έχετε κάνει κάποιες υποχωρήσεις, κύριε Φίλη, και έχετε πει. Υποχωρήσεις. Ωραία, μας ζητάνε 31 σημεία στο ασφαλιστικό. Υποχωρήσεις θα κάνουμε. Να κάνουμε. Α, να το. Λένε κάποιοι ούτε μία αποχώρηση. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Υποχώρηση. Αν δεν κάνουμε καμία, θα κουβεντιάζαμε. Επί 4 μήνες έχουμε κόκκινες γραμμές βάλει, τις ανέφερα, ποιες είναι. Επιπροσθέτως είναι το θέμα. Θα γίνουν ροζ δηλαδή. Δεν υπάρχει. Θα είναι κόκκινες και το νούμε το κόκκινες. Δεν θα μειωθούν οι μισοί και οι συντάξεις σήμερα. Δεύτερον, δεν θα πέσουν κατακόρυφα τα πρωτογενή πλεονάσματα που σημαίνει πιο ήπια. Τότε πού θα κάνετε? Πού θα κάνετε? Θα κάνετε στο συνταξιδοτικό. Ένα λεπτό. Αυτό αφορά το μεγάλο συνταξιδοτικό. Είναι άλλη συζήτηση. Και δεν είναι θέμα υποχώρησης. Είναι θέμα που ποια είναι η πραγματικότητα. Το διαχρονικό πρόβλημα του ασφαλιστικού σήμερα ποιο είναι? Με 27% ανεργία δεν μπορεί να το λύσεις. Με 27% ανεργία, τι λύση να κάνει στο συνταξιδοτικό που θέλουν οι πιστωτές σήμερα? Πρέπει να έχει ένα ορίζοντα ανάπτυξης. Ναι, θα σας πούνε εκείνοι ότι άμεσα μείωσε τις επικουρικές συντάξεις. Άμεσα αύξησε τα όρια ηλικίας δεξιότητας. Επαναλαμβάνω ότι άμεσα δεν θα άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Κύριε Παπαδάκη, ό,τι και να πούνε είναι σαφές. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Τελεία. Σήμερα. Αυτό συζητάμε. Τι θα γίνει με τη μεγάλη συμφωνία για το συνταξιδοτικό? Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Που δεν αφορά τις σημερινές συντάξεις. Αφορά τις μελλοντικές συντάξεις. Αυτό είναι σαφές. Δεύτερον θέμα, που είναι σημαντικό. Δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, γιατί ακούγεται από ορισμένα μνημονιακά κέντρα, δεν θα υπάρξει κλίμα αποσταθεροποίησης της σημερινής κυβέρνησης με διαφοροποίησης βουλευτών για το θέμα αυτό. Τις έχουμε. Επαναλαμβάνω, είναι άλλο χτες πράγμα. Εδώ ο κύριος Μητρόπουλος είπε το εξής και θέλω να απαντήσετε. Μάλιστα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής αποκλείεται, Παπαδάκη, αποκλείεται κυρίες και κύριοι, να έρθει η συμφωνία την οποία θα κάνει και δεχτεί η χώρα μας, η οποία να μην έχει υποχωρήσεις και σκληρά μέτρα στο ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις. Εκτός εδώ το λέει. Αυτό είναι άλλο πράγμα που μου λέτε, αν θα έχει και πώς τα εκτιμά ο καθένας, και αν θα την ψηφίσει ο κ. Μητρόπουλος. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Εμέσως πριν σαφώς εκείνος υπενήθη. Έχει πει ότι δεν περνάει μια δεύτερη. Ότι δεν περνάει, γνωρίζοντας λέει και την ανθρωπογεωγραφία του κοινοβουλίου. Εγώ δεν κάνω σχολιασμό άλλων συναδέλφων. Λέω όμως ότι συμφωνία η οποία θα είναι έξω από τον πυρήνα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που είναι απεγκλωβισμός στα λιτότητα, δεν θα έρθει στη Βουλή. Όποια συμφωνία έρθει στη Βουλή με την ευθύνη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού θα ψηφιστεί από τους βουλευτές του. Δεν θα έρθει στη Βουλή λοιπόν. Δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν θα έρθει στη Βουλή. Και εάν δεν είναι αποδεκτή. Και θα ψηφιστεί, διότι υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε διάσταση αυτή την πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι σαφές. Ναι, αλλά δεν μας λέτε ότι υπάρχει πιθανότητα να προηγηθεί η ρήξη. Καμία ρήξη θα προηγηθεί. Όχι,
Μα πώς αυτό τώρα το πες. Όχι με τους βουλευτές. Τους δανειστές. Αν δεν υπάρξει εννοήση. Ναι, τι θα γίνει μετά όμως. Εδώ είσαστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Όχι με το μόχι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω σενάρια. Δεν είμαι υποχρεωμένος όταν παίζετε. Όταν παίζεται σήμερα η συμφωνία επωφελία του ελληνικού λαού, δεν πρέπει να, ξέρει, να ανοίξουμε θέμα. Κύριε φίλη, δεν plan πρέπει να... B που λέτε κι εσείς. Όχι, να σας πω. Το plan A παλεύουμε. Να σας... Αυτό είμαστε. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από τα καρδιά μου. Αλλά πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, στην περίπτωση που δεν είναι συμβατή η συμφωνία με, με το πρόγραμμά σας. Θα κληθεί να αναφασίσει επί σχεδίου. Πάμε σε εκλογές. Θα κληθεί να αποφασίσει. Δεν μπορείτε να εφαρπάσουμε ψήφο. Άρα λοιπόν. Εμείς δεν θα εφαρπάσουμε τη συμφωνία στη Βουλή που δεν θα αποδεχτεί. Και στην περίπτωση αυτή πάμε για εκλογές. Πάντως, έτσι θα το γράψουμε. Είναι σαφές λοιπόν, είναι σαφές ότι εμείς δεν μπορούμε δεν θα έρθει στη Βουλή, να συνεχίσουμε, θα πάμε σε να συνεχίσουμε την πολιτική της λιτότητας με το σκληρό τρόπο μάλιστα που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα δεν μπαίνει. Σας θυμίζω τη δήλωση του κ. Κορκίδη, του Προέδρου των Εμπόρων, που είχε πάει στη Βουλή προχθές στην Επιτροπή. Για τον Τόμψεν που του έλεγε ο Τόμψεν: θέλω μισθού 300 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αμφισβητήθηκε βέβαια από την. Από ποιον? Είπε κάτι ο κύριος Κορκίδης. Εντάξει, το είπε, ναι, το είπε. Έχει σημασία. Είπε ο κύριος Κορκίδης το εξής. Πάντως το ότι σε συνάντηση που είχε γίνει, λέει, μου χτυπήσανε την πόρτα. Μπήκε στο γραφείο μου, δεν συνοδευόταν από κανένα κυβερνητικό παράγοντα και μου είπε: οι μισθοί σας θα πρέπει να είναι στα 300 ευρώ. Καλά είναι, λέει, να υπενθυμίσουμε βέβαια, κύριε Δένδια, ότι ο κ. Κορκίδης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό για να προσθέσω. Εστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και η μανία με την οποία ορισμένοι εκ των πιστωτών δίνουν μάχη να μην επανέλθει το εργασιακό καθεστώς στο συλλογικό διαπραγματεύσεων. Θέλω να πάω στον κύριο Δένδια. Για να υπάρχουν μισθοί 300 ευρώ. Γι' αυτό δίνουμε μάχη για τα εργασιακά. Αν το πολυλές αυτό, θα πας σε μισθού των 400 ευρώ και θα πεις είναι επιτυχία. Επομένως μην το λέτε αυτό. Ποιοι είναι οι στόχοι. Κατεβάζω, μου είπαν 300, το πήγα 380 παιδιά, σκίσαμε. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Είναι σαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε για σταδιακή επαναφορά στο 751. Αυτό ας μείνετε εκεί. Όχι, ποιοι είναι οι στόχοι όμως. Στον κύριο Δένδια. Ο κύριος Φίλης καταρχήν.